Ναι, έχουμε αρκετούς καυγάδες. Έχουμε έναν γυναικοκαυγά χθες. Μία 40χρονη πήγε στο σπίτι γειτόνισσάς της και προκάλεσε ζημιές, έσπασε τις κάμερες που ήταν στη βεράντα, επιτέθηκε στην ιδιοκτήτρια της κατοικίας και στη συνέχεια επιτέθηκε και στον 12χρονο γιο της, τον οποίο μάλιστα έπιασε από το λαιμό και η ίδια η ιδιοκτήτρια της κατοικίας μεταφέρθηκε πήγε στο νοσοκομείο, επισκέφθηκε το νοσοκομείο, έφερε εκδορές. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει και άλλο καυγά να μας μεταφέρεις ή ήταν ησύχαντα? Έχει έναν ακόμη καυγά, αυτή τη φορά στην Γεροσκήπου. Τρεις άνδρες συριακής καταγωγής έδωσαν ραντεβού για να λύσουν τις διαφορές τους. Ένας από αυτούς κρατούσε για κατσαβίδι, επιτέθηκε στους άλλους δύο, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Όπως και ο ίδιος τραυματίστηκε, φέρει κάταγμα στο κεφάλι και κρατήθηκαν και οι τρεις για νοσηλεία. Αυτός ο 37χρονος συνελήφθη. Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια να έχεις. Να πάμε τώρα στον αναπληρωτή διευθυντή του κέντρου αίματος.